Πιο κοντά στην ολική κύρωση του αναρτημένου δασικού χάρτη βρίσκονται τα Χανιά μετά την μερική κύρωσή του από τον Γενικό Γραμματέα Δασών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την υπογραφή του σχετικού ΦΕΚ. Το θέμα της οριοθέτησης των δασικών εκτάσεων που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες γης αλλά και επαγγελματίες, μετά και την οριστική λήξη του δικαιώματος υποβολής αιτήσεις αντίρρησης ή προδήλου σφάλματος, οδεύει προς την οριστικοποίησή του. Καταρχήν να πούμε ότι η αθημερική κύρωση είναι χωρική, δηλαδή αφορά εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν αρχιθεί αντιρρήσεις. Δηλαδή όπου δεν αρχίθηκε αντίρρηση, ο χάρτης κυρώθηκε. Γεωγραφικά, χωρικά. Οι ιδιοκτήτες εκτάσεων γεωργικού χαρακτήρα δεν υποχρεούνται να μπουν σε νέες διαδικασίες κατοχύρωσης της ιδιοκτησίας τους. Για τους ιδιοκτήτες εκτάσεων όμως, που χαρακτηρίζονται ως δασικές, απαιτείται υποβολή εγγράφων τα οποία υποδεικνύει η Διεύθυνση Δασών. Πράγματι, θα υπάρχουν πολίτες οι οποίοι μπορεί να έχουν στα χέρια τους μια διοικητική πράξη, η οποία πολύ παλιά, με παλιά γεωχωρικά δεδομένα, η οποία μπορεί να μην εντοπίσει, να μην βρέθηκε. Αυτοί οι πολίτες μπορούν να το την εισφέρουν στην υπηρεσία υπό μορφή προδήλου σφάλματος. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη για κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπράγματων δικαιωμάτων, στις μη δασικές εκτάσεις δηλώνεται ότι το ακίνητο δεν εμπίπτει στις δασικές εν γέννη εκτάσεις με υπεύθυνη δήλωση από τον συντάκτη μηχανικό επί του τοπογραφικού διαγράμματος. Στις δασικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικού χάρτη, απαιτείται πιστοποιητικό βεβαίωσης του χαρακτήρα της έκτασης που χορηγείται από την Διεύθυνση Δασών Χανίων. Η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών, ωστόσο, δεν διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη πως η έκτασή του που στον αναρτημένο δασικό χάρτη εμφανίζεται ως δασική θα επιστρέψει ξανά στον πρώτερο χαρακτήρα της. Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την υπηρεσία μας και να μας εισφέρει ό,τι στοιχεία έχει για το συγκεκριμένο ακίνητό του. Στον ιστότοπο της περιφέρειας Κρήτης είναι αναρτημένος ο δασικός χάρτης των Χανίων μετά τη μερική κύρωσή του, ενώ τις επόμενες ημέρες θα είναι διαθέσιμος στους ιστότοπους του Δασαρχείου και του Ελληνικού Κτηματολογίου.